Γεια σας φιλαράκια μου, καλά. Πώς θα πάτε, είστε όλοι καλά? Μόλις σχόλασα από τη δουλειά, πάω για σπίτι και ακούω ωραίες μουσικές, ως συνήθως. Και αυτή τη φορά έχω μαζί μου ένα τρομερό EP από μια ελληνική μπάντα. Μια ελληνική μπάντα είχε βγάλει ένα demo γύρω στο 95-96 με τίτλο Access Quietus. Αυτή η μπάντα ονομαζόταν, γιατί δεν υπάρχουν πια, Fatal Morgana. Και η μπάντα αυτή έπαιζε progressive metal αλφα κατηγορίας, επηρεασμένη πάρα πολύ από τους Fates Warning, ειδικά από τους τρεις δίσκους Awaken the Guardian, No Exit και Perfect Symmetry. Αυτή ήταν η τριάδα δίσκων που στα αυτιά μου τουλάχιστον καταλαβαίνω σαν επιρροή. Μου φέρνουν και στο μυαλό και τους Kings Bane, τους άλλους θεούς του Progressive, Kings Bane από τον Καναδά. Αλλά περισσότερο Fates Warning. Αυτή η πρώτη δηλαδή εντύπωση είναι Fates Warning. Με ένα τρομερό τραγουδιστή, τον Louis, όπως γράφει στην σύνθεση του CD. Μάλλον Louis, ναι, έτσι γράφει, ή αλλιώς Λεωνίδας Χατζημιχάλης, για όσους γνωρίζουν. Όσοι δεν γνωρίζουν τον Λεωνίδα, θα τον μάθουν τώρα ακούγοντας αυτό το EP και την καινούργια του μπάντα τους Ώρα, που κυκλοφόρησε πρόσφατα νέο δίσκο εκπληκτικού progressive metal. Λοιπόν, μια φωνή εκπληκτική με φοβερή άρθρωση και εύρος, κορώνες και όλα αυτά, επηρεασμένη από Ray Older καθαρά, λίγο John Arts και γενικά υψήφωνους τραχουσές από τον Rob Halford. Και μιλάμε για φοβερό demo τότε. Εγώ όμως έχω το EP εδώ, το In Quiet Us. In Quiet Us, όπως ονομάζεται, που κυκλοφόρησε το 2010, EP 43 λεπτών, παρακαλώ. Το κάνεις και full length κανονικά, έτσι. Κυκλοφόρησε το 2010 από την Steel Gallery Records από Θεσσαλονίκη, από τον Κώστα τον Αφανασόγλου, τον γνωστό μας Κώστα. Λοιπόν, ένα τρομερό EP για όσους γουστάρουν metal πρωτίστως και ειδικότερα progressive metal. Εκεί οι προγκρεσιβάδες, οι οποίοι είναι πορωμένοι γενικά με το progressive και αυτό τον θεϊκό ήχο που είχαν οι Fates Warning τότε, θα πάθουν πάρα πολύ μεγάλη πλάκα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο από αυτό το CD. Εδώ είμαστε. Fatal Morgana, In Quiet Us. Πάμε άλλη μία. Αυτό εδώ. Για να ακούσουμε λίγο ποιότητα. Φωνάρα. Και ριφάρες, έτσι, μαζί. Αμερικάνικο καθαρά ύφος. Ακούστε ρίφιν, ακούστε ρίφιν. Άλλη μια φορά, να το εξώφυλλο, Fatal Morgana έχει κόπιες στο Steel Gallery ακόμα. Έχει βγει σε 1000 κομμάτια και δεν έχει ξαντληθεί σήμερα. Ακούστε φωνή. Yeah.
Η προφορά των Αγγλικών του Λεωνίδα είναι εκπληκτική, γιατί έχει γεννηθεί Αυστραλία ούτως ή άλλως και τα αγγλικά είναι μία από τις δύο μητρικές του γλώσσες. Πρώτα έρχονται τα αγγλικά και μετά τα ελληνικά. Γι' αυτό και η προφορά του είναι τρομερή. Λοιπόν, ελπίζω να πήρατε μια γεύση. Και τώρα βούρο όλοι να ακούσετε αυτή τη τρομερή μπάντα με το όνομα Fatal Morgana και το EP τους με τίτλο In Quiet Us, που είχε βγει το 2010 από τη Steel Gallery. Λοιπόν, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.